Τάσο, για πες μας τώρα, πώς τον είδε χθες τον Δημητριάδη? Πώς τον άκουσε μάλλον, πώς τον άκουσε, ήταν κλεισμένο το φίλο. Ούτε τον είδα, ούτε τον άκουσα. Μάθαμε εκ των υστέρων τι διημήφθη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το τι έγινε σε μια συζήτηση που υποτίθεται ότι είναι απόρριτη, γιατί απόρριτη στην Ελλάδα, τώρα καταλαβαίνεις, έτσι. Καταλαβαίνω. Τη γνωστή φράση. Η γνωστή φράση που δεν θυμάμαι ποιος την είπε, ο Κίσιν, κύριο Τσόρτσιλ, ότι οι μυστικές υπηρεσίες σε δύο χώρες δεν μπορούν να έχουν απόδοση. Στην Κίνα γιατί δεν μιλάει κανένας. Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία. Και στην Ελλάδα γιατί μιλάνε όλοι. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης είπε κάτι περίεργο κατά τη γνώμη μου. Είπε ότι ούτε εγώ, ούτε ο Πρωθυπουργός ξέραμε κάτι για την δραστηριότητα της ΕΕΠ. Δηλαδή, δεν ήξερε κάτι για τη δραστηριότητα της ΕΕΠ ο πολιτικός της προϊστάμενος, ο Πρωθυπουργός. Και ο κύριος Δημητριάδης, ο άνθρωπος που τοποθέτησε ο κύριος Μητσοτάκης για να παρακολουθεί την ΕΕΠ. Άρα αυτός που ήξερε, σίγουρα, ήταν ο τότε επικεφαλής ΕΕΠ, ο Κοντολέων. Ο οποίος όμως επικαλείται το απόρριτο. Όποτε μπαίνει σε διαδικασία συζήτησης, ακρόασης, εξέτασης ή παρουσίασης των δεδομένων. Ναι. Άρα εμέσως πριν σαφώς, ο κύριος Δημητριάδης, κατά τη γνώμη μου, ρίχνει την ευθύνη στον κύριο Κοντολέοντα. Σε μια στοιχομηθεία που είχε, όπως διαβάζω, με τον κύριο Καστανίδη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ρωτήθηκε τον κύριο Καστανίδη αν είχε επισκεφθεί μαζί με τον κύριο Λαβάνο την Κύπρο για συναντήσεις με επιχειρηματίες που διαχειρίζονται το Predator. Ναι. Και αυτός απάντησε, μάλλον όχι, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη. Φέρεται να απάντησε, για να είμαστε σαφείς. Μάλλον όχι, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη. Δηλαδή, τι δεν θυμάται. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή, δημιουργεί μαχητική αμφιβολία για την εγκυρότητα της απάντησής του. Τι είπα να πει, δεν ήξερα. Τι κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν ήξερα αν επισκέφθηκε την Κύπρο μόνος του ή με τον κύριο Λαβράνο και αν είχε συναντήσεις με επιχειρηματίες που διαχειρίζονταν το Predator. Ο καθένας βγάζει όποιο συμπέρασμα θεωρεί ότι είναι σοβαρό. Για πες εσύ τώρα τι λέει το ρεπορτάζ. Ήταν συνεδρίαση αυτή χθες, προπαρασκευαστική, γιατί νομίζω ότι το κύριο Μάτς θα διαδραματιστεί την άλλη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια, αυτή την Παρασκευή, νομίζω, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι είναι να υποθεί μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, στην πραγματικότητα, για το τι στοιχεία υπάρχουν ή τι στοιχεία δεν υπάρχουν, θα υποθεί εκεί. Και εκεί θα βγάλουμε, νομίζω, ότι θα μπορέσουμε να εξάγουμε τα οριστικά μας συμπεράσματα. Το λέω αυτό γιατί από τη μία ο Πρωθυπουργός έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση, δεν ήξερα, αλλά από την άλλη ο Αρχηγός Αντιπολίτευσης έχει καταθέσει 4 ερωτήσεις που τον ρωτάει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε, ό,τι και αν υπόθηκε χτες σε επίπεδο τέως Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Λέγαμε πως μάθουμε κάτι, ρε παιδί. Δεν μάθαμε. Ναι, εντάξει, αυτό. Ξέρουμε, δεν μάθαμε. Η στάση του κυρίου Τζαβάρα πώς την κρίνεις και όλο αυτό που έγινε? Έντιμη. Διότι ο κύριος Τζαβάρας διαφωνούσε με το απόρριτο. Υπήρχε και μια οριακή πλειοψηφία χτες στην Επιτροπή Θεσμών, γιατί ελήφθη, νομίζω, απόφαση με 19 για το αν θα κληθούν οι τρεις ιδιώτες και αν θα είναι δημόσια συνεδρίαση, πράγμα το οποίο δεν αποφασίστηκε. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα στο κομμάτι της διαφάνειας. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβάρας ήταν έντιμος απέναντι στην παράταξή του. Είπε ότι εγώ διαφωνώ. Από την άλλη, δεν θέλω να κάνω πρόβλημα στο κόμμα μου και δεν μετήχε. Του ζητήθηκε βεβαίως, για να είμαστε συγκεκριμένοι, έτσι, δεν του ήρθε έτσι. Αλλά από τη στιγμή που του ζητήθηκε, θεώρησε ότι δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Εντάξει, αν έλεγε όχι, ήταν αντάρτικο, με καθόλου κανονικό. Εγώ πάντως διέψευσε ο κύριος. Ναι, διέψευσε ο κύριος Τζαβάρας ότι αποσύρθηκε για λόγους υγείας, όπως υπήρχαν. Έτσι. Και δεν έχει παραιτηθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Απουσίαζε στη συγκεκριμένη ημερομηνία και διαδικασία. Πάντως, εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ο Μανώλης ότι στη συζήτηση που θα γίνει για το νομοσχέδιο της ΕΕΠ θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Αν συνεχίσει να έχει τη συγκεκριμένη στάση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γύρω από το επίμαχο θέμα. Δεν κατέθεσα την αισιοδοξία μου. Εγώ είπα το εξής. Ναι. Λέει ο αρχηγός αντιπολίτευσης, θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Που από τα ερωτήματα προκύπτει ότι ενδεχομένως κάτι ξέρει ή κάτι του έχει περιέλθει. Ναι. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο βήμα από το Κοινοβούλιο. Εντάξει, θα πλάσουν τα χέρια εκεί. Αν βιαστούν πέτο με πέτο εκεί και εντάξει, δεν νομίζω. Αυτή η ιστορία πόσο θα πάει. Είναι έτσι ή είναι αλλιώς.
ή δεν θα μάθουμε ποτέ. Συνυπολογίστε το γεγονός ότι στην αρχή, στην πρώτη φάση, όταν κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση της ΕΕΠ, η διορία ήταν μια εβδομάδα. Πήρε παράταση. Ναι. Και έχουν μεσολαβήσει οι δύο ανακοινώσεις των ανεξάρτητων αρχών που έχουν αποδομήσει το αρχικό σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Να δούμε σε ποια μορφή θα το καταθέσει πια η κυβέρνηση. Ναι. Ύστερα από τη συζήτηση που έχει γίνει στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Το μείζον για μένα ερώτημα που ακόμα δεν έχει απαντηθεί είναι εάν άλλα πολιτικά πρόσωπα παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ. Όχι από το Predator, από την ΕΕΠ. Αν έχει λοιπόν μια σημασία κάτι από αυτά που είπε χθες ο κύριος Δημητριάδης, είναι αυτό. Ρωτήθηκε για τον κύριο Χατζηδάκη και επικαλέστηκε το απόρριτο. Ναι. Ναι, αυτός, το θέμα, λεπτό, το θέμα εάν, είναι το εξής. Ακόμα και αν μπορούσε, εφόσον η βασική του γραμμή είναι περί της ΕΕΠ, δεν ομιλώ, είναι απόρριτο. Ναι. Θα μπορούσε να πει όχι. Πάλι θα ήταν. Δηλαδή και ναι και όχι, όχι. Εγώ, αγαπητέ μου Δημήτρη, συζητάμε περί όνου. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει, λέει δεν παρακολούθησα. Έτσι. Ειδικά όταν δεν έχει παρακολουθήσει η ΕΕΠ, υπουργό της κυβέρνησης. Δεν λέει ούτε απόρριτο, ούτε δεν υπάρχουν αποδείξεις, ούτε τίποτα. Δεν παρακολούθησα. Δεν επικαλείσε η κυβέρνηση ενώ τώρα, δεν μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, σύμφωνα. Λοιπόν, αν έχει σου θυμίζω, Μανώλη. Είναι αυτό. Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ρωτήθηκε συγκεκριμένα ο κύριος Δημητριάδης εάν ξέρετε αν παρακολουθούνταν άλλοι πολιτικοί. Και η απάντησή του ήταν, φέρεται να ήταν έτσι, δεν μπορώ να σας πω ούτε ναι ούτε όχι. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Mm-hmm. Αν ήξερε ότι δεν παρακολουθούνταν, έπρεπε να πει όχι. Προφανώς ξέρει και δεν θέλει να αποκαλύψει. Υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Έχει γραφεί από συναδέλφους μας ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα ήταν 106 από το Predator. Όχι από το ντοκουμέντο. Το νούμερο αυτό δεν έχει γραφτεί από το ντοκουμέντο. Ο Τάσο Τέλογλου νομίζω έδωσε και μια συνέντευξη που έλεγε για 110 άτομα. 106, 110 θα τα χάσουμε. Κάπου εκεί είναι ο αριθμός και το 2004 108 ήταν επί Καραμαλή. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το ντοκουμέντο, το οποίο υποστηρίζει ότι έχουν γίνει παρακολουθήσεις, 98. Μένουν άλλα 10. Μήπως έχουμε άλλο γύρο πάλι. Δεν θα έχουμε άλλη μια λίστα. Πριν από τις εκλογές, λέω πριν από τη συζήτηση για την. Ναι, ρε παιδί, δεν θα βγάλει άλλα 10 ονόματα τώρα αυτή την Κυριακή. Κάθε Κυριακή βγάζει. Τι, 20, 30, 15. Εγώ θα περίμενα όμως. Όταν υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα άνευ αποδείξεων μέχρι στιγμής, μια κυβέρνηση και ένα κόμμα που κατηγορείται ότι έχουν παρακολουθηθεί 14 υπουργοί, 14 υπουργοί, κάνει μήνυση. Δηλαδή με την τιμή μιας παράταξης δεν παίζει κανένας. Έτσι. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Εσύ περιμένεις, θεωρείς σημαντικότερο το να κάνει μήνυση ο υπουργός ή ο άλλος που του λέει παρακολουθήσει να φέρει και κάτι, και ο Στικιάκη. Ποιος υπουργός? Εδώ λέμε ότι γίνεται αντικείμενο δημόσιας κριτικής μια ολόκληρη παράταξη. Ο πρόεδρος της παράταξης πρέπει να κάνει μήνυση. Αυτό λέω. Εντάξει. Εφόσον δεν έχει συμβεί αυτό, πρέπει να αποκατασταθεί η τιμή και η υπόλοιψη της παρατάξεως. Μάλιστα, μισό λεπτό τώρα. Εκλογές πότε θα γίνει τώρα, γιατί έχουμε άλλες ιστορίες εδώ. Ναι. Κάνε, δεν κάνει, θα κάνει, δεν μυρίζει, βρώμησε, δεν βρωμάει, τι θα γίνει. Παίζει, Μάνο, πότε. Εσύ έχεις ρεπορτάζ. Πότε. Εγώ νομίζω θέλει στο τέλος. Τέλος τι? Στο τέλος, εντάξει. Μάιο, Απρίλιο-Μάιο. Νομίζω θέλει στο τέλος. Τώρα τι θα γίνει, στο δρόμο δεν ξέρω. Τι λες εσύ? Χθες είπε δύο πλήρες θητείες. Μια ομάδα συμβούλων του κ. Μητσοτάκη του προτείνουν το τέλος τετραετίας. Ή προς το τέλος τετραετίας, για να είμαστε ακριβείς. Στο τέλος. Τέρμα. Στο τέλος. Ναι. Υπάρχει όμως και μια ομάδα που του λένε όσο το νωρίτερο, τόσο το καλύτερο. Ναι. Γιατί ο χρόνος δουλεύει εις βάρος της κυβέρνησης. Τα σκάνδαλα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Και οι υπουργοί του έχουν εισηγηθεί να κάνει εκλογές άμεσα και το έπρεπε ήδη να έχει κάνει. Δεν άκουσα. Και οι υπουργοί του έχουν εισηγηθεί. Βεβαίως, να κάνει εκλογές άμεσα. Είναι στην ομάδα αυτή. Νομίζω ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιο είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος για να πάει σε εκλογές. Πιστεύει πάντως. Ο στενός κύκλος του Μητσοτάκη πιστεύει ότι μετά το Μάρτι η διαφορά θα αρχίσει να ανεβαίνει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι η διαφορά μειώνεται συνεχώς και θα μειώνεται. Εντάξει, το ξέρω. Τώρα, ναι. Αυτό είναι μια πρόβλεψη, μια ανάλυση στοιχείων, μια στάθμιση δεδομένων. Λοιπόν, και ξέρεις ότι για καθίστε τώρα. Τέλος, ναι.
Για το τέλος οι κάλπες είναι που αποφασίζουν. Λοιπόν, κάτω δούμε τώρα, δεν έχει και νόημα. Τώρα, ένα μήνα μπρος, ένα μήνα πίσω. Λοιπόν.